Κοιτάξτε στις Prime Tel, καλησπέρα σας από το Γάσιπι. Γεμάτο 90 λεπτό που αρχίζει τώρα με τον Αποέλ στην πρώτη επίθεση. Το παιχνίδι ξεκινά και η κυπριακή ομάδα δείχνει από την αρχή στους Πορτογάλους ότι τα επιτεύγματά της μέχρι στιγμής κτίστηκαν στο γήπεδο και όχι στη σφαίρα της φαντασίας. Μάλιστα νωρίς τον αγώνα, ο διαιτητής αρνείται να υποδείξει πέναλτι σε παράβαση πάνω στο Χαραλαμπίδη. Χαραλαμπίδης κάτω, τίποτα λέει ο Ρόκη. Ήταν και στο ένα μέτρο μπροστά εκεί ο... Οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνεχίζουν να πλαγιοκοπούν την Πόρτο. Στο γήπεδο σου δημιουργείται εντύπωση πως η έμπειρη ομάδα σε τέτοιου βεληνικούς αγώνες είναι ο Αποέλ και όχι η Πόρτο. Στο 19ο λεπτό, οι γαλαζοκίτρινοι αγγίζουν τον γκολ με την κεφαλιά του Αίλτον να σταματά στο κάθετο δοκάρι. Στην περιοχή κεφαλιά δοκάρι! Ο Αίλτον να κουμπά τον γκολ! Χαϊδεύει τον γκολ! No, every game we go strong to win. Except the games away, more difficult and the strategy changed a little bit for the power of the other teams also. But every game we play special home to win and this game was the same. Πάντως μια έμπειρη ομάδα όπως την Πόρτο δεν θα μπορούσε να μην βρει τις λύσεις για να απαντήσει στην ορμητικότητα του Αποέλ. Σιγά σιγά αρχίζει να ισορροπεί τον αγώνα. Περιορίζεται όμως για ακόμα έναν αγώνα σε μακρινά σουτ. Se ver foi não só no jogo do Porto, mas ao longo da Liga dos Campeões, a coesão da equipa, não só defensivamente, no defesas como no meio-campo e avançados, pressionamos bem e não damos espaço para o Porto conseguir entrar na nossa área e só circular a bola longe da área. E acho que o segredo é aquilo que nós tínhamos vindo feito até agora e que fizemos na Liga dos Campeões. O segredo foi a união e o trabalho entre a ajuda do grupo de trabalho. Τα λεπτά κυλούν και ο Αποέλ αναλαμβάνει εκ νέου την πρωτοβουλία και πιέζει την Πόρτο που δείχνει ότι δεν μπορεί να έχει απαντήσεις. Και λίγα λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου, ο Αίλτον αναλαμβάνει δράση. Κρατάει ο Βραζιλιάνος, πάει με απέναντι σε όλους, έπεσε κάτω και έχουμε πέναλτι για τον Αποέλ. Με τον Βραζιλιάνο τον Αίλτον, αυτό τον απίστευτο χορευτή. As soon as I went down, I saw the referee pointing to the penalty spot, so okay, it was a great moment to hear that he gave the penalty. Φεύγει ο Αίλτον, εκτελεί 1-0 για τον Αποέλ. Ο Αίλτον Αλμέιδα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από κάθε άλλο στο Champions League για τον Αποέλ. I believe very much that I will score the goal and I scored. So this moment was very important for the team and I just wanted to score the goal to help to the psychology of the team. Θυμάμαι ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είχαμε γίνει ένα. Αρχίσαμε και πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι με μια μεγάλη νίκη. Και όντως η ψυχολογία μας εκείνη τη στιγμή ήταν πάρα πολύ ψηλή. Ο Αποέλ μπαίνει μπροστά στο σκορ και ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο. Πλέον ο Αποέλ έχει τον έλεγχο, αλλά και την πίεση να διαχειριστεί το προβάδισμά του. Δεν αλλάζει η στρατηγική όμως σε αυτά τα παιχνίδια πολλές φορές από την πολύ μεγάλη διάθεση που έχεις να το κερδίσεις και όταν έχεις ένα σκορ υπέρ σου και κατά μεγάλο διάστημα ελέγχεις το παιχνίδι, παρουσιάζεται μετά και ο φόβος ουσιαστικά να μην χάσεις το πλεονέκτημα που έχεις. Με την είσοδο του στα αποδυτήρια υπήρχε κάποιος ενθουσιασμός στο ότι προηγούμαστε 1-0. Αλλά με το που ήρθε και ο προπονητής στο αποδυτήρια, προσπάθησε να τους προσγειώσει. Τους είπε ακριβώς τι ήθελε να κάνουν το δεύτερο ημίχρονο, αλλά έβλεπα στα πρόσωπα τους ότι πίστευαν ότι μπορούν να κερδίσουν το παιχνίδι αυτό. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκινά. Η εικόνα όμως των δύο ομάδων δεν αλλάζει. Παρά την προσπάθεια των Πορτογάλων να γίνουν πιο απειλητικοί προς την εστία του Πάρτο, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τρομερές δυσκολίες. Αναλώνονται εκ νέου σε μακρινά και ακίνδυνα σουτ προς τη γαλαζοκίτρινη εστία. Ο Αποέλ έχει τις δικές του εξάρσεις και απειλές προς την εστία του Χέλτον. Το σκορ όμως παραμένει το ίδιο. Είχαμε εκείνο μεγάλο πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε εμάς ουσιαστικά, ήταν στο ημίχρονο του παιχνιδιού, όπου είχαμε τρεις ποδοσφαιριστές με προβλήματα, ο Μαντούκα, ο Αίλτον και ο Τριτσκόφσκι, που αναγκαστικά έμειναν στο γήπεδο
και με τη σειρά νομίζω βγαίνανε και έξω, γιατί και οι τρεις είχαν εξαντληθεί ουσιαστικά ακριβώς με το τρόπο παιχνιδιού που ακολουθήσαμε στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Και δεν μπορούσαμε σίγουρα να κρατήσουμε αυτό το ρυθμό για μεγάλο διάστημα όπως και έγινε. Και πιστεύω ότι η αλλαγή του σχηματισμού στο δεύτερο ημίχρονο και κάποια προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε αυτούς τους παίκτες ήταν κι άλλος ένας λόγος που η ομάδα έμεινε αρκετά πίσω στη διάρκεια του δεύτερου ημίχρονου. Στο ποδόσφαιρο, η επιτυχία και η αποτυχία είναι πολύ κοντά. Και εκεί που όλα δείχνουν ευνοϊκά, μπορούν να αλλάξουν σε κλάσματα δευτερολέπτου. Όπως και έγινε. Στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, ο Χέσους μπαίνει στην περιοχή και ανατρέπεται. Ο Ιταλός διαιτητής Τζανλούκα Ρόκι υποδεικνύει την άσπρη βούλα. Το όνειρο αρχίζει να μετατρέπεται σε εφιάλτη. Οι Ιωνοί είχαν αλλάξει προς το κακό. Στο 89 ο Κούρτ έχει την τεράστια ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ευτελεί ο Βραζιλιάνος και ισοφαρίζει 1-1 στο 89. Τα πάντα αλλάζουν σε δευτερόλεπτα. Οι τρεις βαθμοί μετατρέπονται σε ένα. Και οι όποιες σκέψεις υπήρχαν για πρόκριση στους 16 αρχίζουν να έχουν πλέον θολό χρώμα. Σίγουρα στο γκολ του Χουλκ και στην ισοφάριση της Πόρτο στο 90 απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Ίσως ήταν η στιγμή που ένιωσα μεγαλύτερη απογοήτευση από καμία άλλη φορά. Το συνέστημα που ένιωσα ήταν εκείνο που ένιωθα για πάρα πολλά χρόνια όταν το ΑΠΟΕΛ προσπαθούσε να μπει για χρόνια σε έναν όμιλο και δεν τα κατάφερνε. Ήταν το συνέστημα που λέμε της μοίρας του φτωχού που φτάνει μέχρι το 89. Και το ΑΠΟΕΛ έτοιμο να αγκαλιάσει μια μεγάλη νίκη εναντί στην Πόρτο και έρχεται να πιάσει το 89, το οποίο σε κάνει να νιώθει την πικρία ότι έφτασε μέχρι εκεί και τελικά δεν πιέζει νερό. Δεν υπήρχε χρόνος και δεν υπήρχε σίγουρα μεγάλη απογοήτευση στους ποδοσφαιριστές μου, αλλά είναι η στιγμή της μεγαλύτερης απογοήτευσης, θα έλεγα, που αισθάθηκα στη διάρκεια του φετινής μας προσπάθειας. Άδικο. Τι θα μπορούσε να κάνει ο ΑΠΟΕΛ στα δύο λεπτά που απέμειναν? Η Πόρτο ήταν μια ομάδα που ουσιαστικά μας ανάγκαζε να αντιδράσουμε. The team have this passion in the game and when we are inside the field we believe until the last minute, until the referee whistles. This happened with Wisla, this happened with many teams here, with Zenit, that we were losing and we changed it. And with Porto was the same. The team believed until the end and when Hulk scored, okay, we were a little bit sad, but we believed that we could do more. And thank God everything happened as we want. Φαίνεται ότι αν υπήρχε Θεός του ποδοσφαίρου, εκείνο το βράδυ επέλεξε από τα 8 παιχνίδια της βραδιάς το παιχνίδι από El Porto για να παρακολουθήσει. Οι Ιωνοί σταμάτησαν τον χρόνο και στην κερκίδα επανήλθε η τάξη. Ήταν περίπου προς το τέλος, 88-89 του παιχνιδιού, γύρισα πίσω σε κάποια φάση και είδα τον κύριο Αντωνάκη να φεύγει. Γύρισα, του λέω, πού πας, λέει μου, πρέπει να κατέβω στα αποδυτήρια. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης δόθηκε πέναλτι για την Πόρτο και του είπα θα φύγεις, θα μείνεις μέχρι να τελειώσει ο παιχνίδι. Έκατσε ο κύριος Αντωνάκης πίσω, θα το ξεχάσω. Στην επόμενη επίθεση είναι σκοράραμε. I remember it was very difficult for me because I just came in the game and we received the goal. And I thought this can't be happen, it cannot end like this. And I have a big belief that we could win this game. So I thought the next time we have a chance, even if it's a small one, we will go for the front to find the goal. Συνήθως τα τελευταία λεπτά όταν είναι τόσο κρίσιμο το παιχνίδι, να βγαίνω έξω, προσπαθώ ορισμένες φάσεις, τις βλέπω από την τηλεόραση για γούριν. Εκείνα τα τελευταία λεπτά με την Πόρτο τα είδα στην τηλεόραση στο Γασιπί, από το άγχος να μην μπορώ να βλέπω το παιχνίδι. Και συνήθως στην τηλεόραση λόγω του delay, ακούς τον γκολ και το βλέπεις 4 με 5 δευτερόλεπτα μετά. Από εκεί και πέρα, όλα όσα θα ακολουθούσαν θα γράφονταν στην ιστορία ως τα πιο δραματικά λεπτά στην πορεία της ομάδας. Και από τα πιο δραματικά τις φάσεις των ομίλων του Champions League. I remember receiving this ball from Pereira. And when I took it, I said, I go for the goal. And actually, I run for the goal. I don't see any other player. I run to score the goal. And I hear Harald Ambis screaming on my right, Tano, Tano! And without seeing him, I just put the ball on the side and after run again for the goal. And he gave me the ball back and I say, the ball is too long, I will not get it, I will not get it.
And when I saw Manduka behind my back, it was a big release. When he scored, was an unbelievable feeling. Σολάρι, για να δούμε αν το Αποέλ έχει κάτι ακόμη να δώσει στους φίλους του. Χαραλαμπίδη στο γύρισμα. 2-1 ο Αποέλ. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Στο 90 ο Γκουστάβο Μαντούκα. 2-1. Απίστευτο, κυρίες και κύριοι. Μαντούκα στο 90. Το είχε κάνει στην πρεμιέρα, το κάνει και τώρα. Αυτός είναι ο Αποέλ. Εάν αυτή η ομάδα δεν αξίζει να περάσει στους 16, δεν ξέρω ποια αξίζει. Απίστευτο. I don't remember. It was a fantastic moment. This is, for these moments, the football is so good. Είναι κόντρα συναισθημάτων που μόνο ποδόσφαιρο μπορεί να σου προσφέρει. Απίστευτο, γιατί ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνεις ότι η φετινή χρονιά είναι δικά σου χρονιά. So emotional game and another gift of God for me. This pass of Haaland-Bidz, the ball came perfect after 1 minute, 2 minutes after the goal, to receive the goal. We didn't expect at this moment to score again. It was different than the game against Zenit, because we didn't have time to do that. But we did, so it was fantastic. Εμείς το πιστεύαμε τόσο πολύ, όλη η ομάδα, όλοι όσοι είμαστε κοντά στην ομάδα. Μετά ο ενθουσιασμός ήταν, μετά το 2-1, ο ενθουσιασμός ήταν, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Ήταν τέτοιες στιγμές που, ξέρεις, δεν ζεις κάθε μέρα έτσι στιγμές. Ευτυχώς όμως η μεγάλη ψυχή και το σθένος και η δύναμη που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές σε εκείνον τον αγώνα, σε εκείνον το δίλεπτο στο γήπεδο, άλλαξε τα συναισθήματα από το ζεστό στο κρύο και ευτυχώς ευτυχήσαμε να χαρούμε μια υπέροχη νίκη του Αποέλ, η οποία νομίζω είναι και ιστορικό σταθμό στην ιστορία της ομάδας. Χιλιάδες τρελαμένοι φίλοι του Αποέλ πανηγυρίζουν δικαίως. Αυτό που υπέδειξε σέντρα του Περέιρα, βγήκε άμυνα και τέλος του αγώνα. Ο Αποέλ κερδίζει και την Πόρτο. Υποκλίνονται και οι Δράκοι στο Γάσιμπι, στο απόρτητο Γάσιμπι, όπου ο Αποέλ ζευγαρώνει τις νίκες στο Champions League και πλέον βάζει πλώρη γυάλα για πιο μεγάλα, για τους 16 του Champions League. Όχι τύχη, νομίζω εκείνο το παιχνίδι, δηλαδή προς το τέλος που έγινε, που πήραμε την νίκη, η ομάδα έδειξε ότι δεν φοβόταν, βγήκε μπροστά και ζήτησε αυτό το goal, ζήτησε αυτή την νίκη. Άρα είδαμε ότι και η ομάδα πίστεψε ότι μπορούσε και ότι ήταν φτιαγμένη η ομάδα για να διαπρέψει εκείνο το παιχνίδι, όπως αποδείχθηκε μέχρι το τέλος. Είπα και προηγουμένως, ο Αποέλ με τη νίκη του και την νίκη της Zenit προηγουμένως έχει εξασφαλίσει ήδη την τρίτη θέση στον όμιλο, αλλά εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και το καλύτερο για αυτή την ομάδα δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από την πρόκριση στους 16 του Champions League. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να εκφραστούν με λίγες μόνο λέξεις. Αυτό που μέτρησε περισσότερο απ' όλα πάντως ήταν οι τρεις βαθμοί της νίκης. Η βαθμολογία μετά και την τέταρτη αγωνιστική του 7ου ομίλου θα διαμορφωνόταν ως εξής μετά και τη νίκη της Zenit επί της Σαχτάρ μέσα στην Αγία Πετρούπολη με 1-0. Yes, of course, it's a big win. You know that today was a very important game for us, and we try to win to be sure for the Europa League. But now we have 2 games more, and of course we want something more and to pass in Champions League, of course. After all this good performance that we show today, I think we deserve to win this game. Ναι, νομίζω έχουμε εξασφαλίσει, αν δεν κάνω λάθος,